Με τον τομέα της γεωπονίας εμπλουτίζονται ήδη υπάρχουσες ειδικότητες του πρώτου ΕΠΑΛ. Ο τομέας της γεωπονίας εγκρίθηκε και θα λειτουργήσει μετά από πολλά χρόνια. Στο εσπερινό ΕΠΑΛ προστίθονται οι τομείς δομικών έργων και πληροφορικής, ενώ στο δεύτερο ΕΠΑΛ εγκρίθηκε ο τομέας των τουριστικών επαγγελμάτων, όπως μας ανακοίνωσε η διευθύντρια του ΕΚ Κομωτινής, Μέρη Δαργινίδου, που σημείωσε ότι δεν ισχύει το όριο των 18 ετών. Οπότε έχουμε πάλι στο πρώτο ΕΠΑΛ τους τομείς που ξέραμε, τον ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής, τον τομέα μηχανολογίας, τον τομέα δομικών έργων και τον τομέα γεωπονίας, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσει. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί σε όλη τη Θράκη είναι ο μεγαλύτερος τομέας και σε μια αγροτική περιοχή δεν τον είχαμε. Μας εγκρίναν και τον τομέα των δομικών έργων, που κανονικά έπρεπε να έχει 15 άτομα, γιατί είμαστε στην περιοχή Β' πλέον, λόγω Εγνατίας, οπότε θέλαμε 15 άτομα. Αυτή τη στιγμή είναι 8 στον τομέα δομικών έργων και είμαστε χαρούμενοι που μας τον εγκρίναν τον τομέα και θα λειτουργήσει και φέτος. Όπως και άλλα ολιγομελή, εγκρίθηκαν στο εσπερινό ΕΠΑΛ πάλι ο τομέας δομικών έργων και ο τομέας πληροφορικής, καθώς και η ειδικότητα, γιατί ήταν και αυτά ολιγομελή. Στο δεύτερο ΕΠΑΛ εγκρίθηκε ο τομέας των τουριστικών επαγγελμάτων ως ολιγομελές. Τώρα στο δεύτερο ΕΠΑΛ λειτουργούν οι ειδικότητες, οι τομείς πληροφορικής και ο τομέας υγείας πρόνοιας, ο οποίος πάει καλά, δεν έχουν προβλήματα αυτοί με ολιγομελή τμήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν ισχύει το όριο των 18 ετών που μας λέγανε από την αρχή και είχαν θορυβηθεί, πάρα πολλοί κόσμος είχε θορυβηθεί με αυτό. Τώρα πλέον είναι ελεύθερο. Ο καθένας μπορεί να γραφτεί για να αποκτήσει ένα πτυχίο. Ακόμα και αυτοί που τελείωσαν τα γενικά λύκεια και δεν είχαν πρόσβαση σε κάποιες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή μπορούν να εγγραφτούν να πάρουν ένα πτυχίο, το οποίο τη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ απαραίτητο και σε 2 χρόνια μπορούν να το αποκτήσουν. Να πούμε λίγο τα πλεονεκτήματα που έχει σε έναντι άλλων λυκείων, γιατί είναι ισότιμο. Ναι, είναι ισότιμο. Φυσικά δίνει ένα ισότιμο απολυτήριο, όπως παίρνουν τα γενικά λύκεια. Το επιπλέον είναι αυτό, το πτυχίο που δίνει, του 4ου επιπέδου, το οποίο με τη μαθητεία μπορεί να γίνει 5ου επιπέδου. Και αυτό δίνει πρόσβαση σε διορισμούς, διότι είναι απαραίτητο πλέον ένα πτυχίο για να διοριστούμε στο δημόσιο. Εκτός αυτού βέβαια έχουμε την πρόσβαση, μπορούν αυτοί που τελείωσαν γενικό λύκειο να πάρουν το πτυχίο των ΕΠΑΛ και να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις με τα πλεονεκτήματα των ΕΠΑΛ φυσικά, οι οποίες βάσεις είναι πάρα πολύ χαμηλότερες από των γενικών λυκείων και έχουν πρόσβαση σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές. Για τις εγγραφές και μέχρι πότε θα γίνονται, μίλησε η κυρία Δαργινίδου που ανέφερε ότι έκαναν στροφή οι μαθητές και άλλαξε η νοοτροπία που αντιμετωπίζουν τα ΕΠΑΛ. Μπορούν παιδιά που τελείωσαν μια σχολή ΕΠΑΛ να πάνε σε κάποια άλλη ειδικότητα? Μπορούν να αλλάξουν τομέα ή να πάρουν την ειδικότητα σε ένα χρόνο του ίδιου τομέα φυσικά, ή να αλλάξουν και τομέα, να κάνουν 2 χρόνια και να πάρουν και ένα άλλο πτυχίο κάποιο άλλο τομέα. Πότε ξεκινούν οι εγγραφές και αν ήδη έχουν γίνει κάποιες? Έχουν γίνει κάποιες εγγραφές, έχουν ολοκληρωθεί τα τμήματα και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο εσπερινό ΕΠΑΛ. Πάμε πολύ καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή των μαθητών πλέον από τη γενική εκπαίδευση. Προτιμούν να εγγραφτούν στη Δευτέρα στα ΕΠΑΛ για την ευκολότερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια φυσικά. Θεωρείτε ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχει αλλάξει ίσως λίγο η νοοτροπία που αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα τα ΕΠΑΛ? Νομίζω ναι. Σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά βέβαια, σε εμάς λίγο αργήσαμε να έχουμε έτσι την αύξηση των μαθητών που περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι και στην περιοχή κατάλαβε ο κόσμος ότι είναι πλεονέκτημα πλέον να πας στην επαγγελματική εκπαίδευση. Διότι και τελειώνοντας έχεις περισσότερα προσόντα στο χέρι, αλλά και η πρόσβαση στα πανεπιστήμια είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι είναι με τη γενική εκπαίδευση.